Στην εστία της Νέας Μύρνης, η θεατρική ομάδα της εστίας παρουσιάζει την παράσταση «Ο καλός στρατιώτης Βέικ». Αυτοκράτορα δεν έχει το κατάστημα, μόνο σκυλιά. Να σας πω κάτι. Σκυλιά είναι και η αυτοκράτορας. Και κατά τη γνώμη μου... Μαζί μας έχουμε τον Φέδωνα Γεωργίτση, για τον οποίο φυσικά δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις. Γεια σας, κύριε Γεωργίτση. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά? Καλά, καλά. Πώς σας φάνηκε η παράσταση? Η παράσταση ήταν υπέροχη και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ζάγα και σε όλους τους ηθοποιούς, οι οποίοι είχε πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Και πρέπει να πω ότι πλέον πιστεύω πολύ στο ερασιτεχνικό θέατρο, γιατί στις δύσκολες εποχές που ζούμε, το επαγγελματικό θέατρο έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ σε ιδέες, αναγκάζεται να παίζει έργα άνευ σημασίας, τα οποία πάμε και πληρώνουν κιόλας για να τα βλέπουμε, ενώ το ερασιτεχνικό θέατρο, το καημένο, μας παρουσιάζει μεγάλους συγγραφείς και όταν φύγουμε το βράδυ, φεύγουμε έτσι με την ψυχούλα μας γεμάτη. Τα έκανα όλα τα μήκος. Σκούπισα, σκουκάλισα, έπινα και τα τζάμια. Μόνο που είχαμε ένα μικρό ατύχημα. Είχαμε ένα τέτοιο ατύχημα. Ο γάτος σας έφαγε το καναρί. Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Τακτικό, τον στρατιώτη της παράστασης, τον Σβέικ. Ο Σβέικ, λοιπόν, ο καλός στρατιώτης, ο βλάκας ο στρατιώτης, ο οποίος κανείς δεν ξέρει τελικά αν είναι έξυπνος ή αν είναι βλάκας. Είναι μια παράσταση η οποία προβληματίζει, η οποία έχει χιούμορ, πολύ χιούμορ, πολύ κίνηση, αλλά το κυριότερο θέλει να περάσει ένα μήνυμα αντιπολεμικό, ένα μήνυμα εναντίον όλης αυτής της παράνοιας, η οποία ονομάζεται πόλεμος. Πόσο δύσκολο είναι, Δημήτρη, να προσεγγίσεις αυτό το ρόλο, γιατί είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι δύσκολος, δεν είναι εύκολος? Ναι, ομολογουμένως είναι ένας δύσκολος ρόλος, γιατί πρέπει να αλλάξεις και τον τρόπο τον οποίο μιλάς, τον οποίο στέκεσαι με το σώμα σου απάνω στη σκηνή. Είναι δύσκολο, θέλει λίγη φαντασία βασικά. Θέλει λίγη φαντασία. Πρέπει να φανταστείς πώς μπορείς να αποδώσεις καλύτερα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χαζός, αλλάζοντας κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως τον τύπο του βαδίσματος κλπ. Είναι αρκετά δύσκολο. Με προσπάθεια όμως που έχει γίνει, πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Κυρία Βρέντελ, πες. Όσο και να κουνηθώ, κυρία Βρέντελ, τα πράγματα δεν αλλάζουν. Σε αυτό το σπίτι κάθεται ο στρατιωτικός ιερέας ο Τοκάντς. Μαζί μας έχουμε την κυρία Σπυριδούλα Τσίπουρα. Γεια σας, κυρία Σπυριδούλα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην παράστασή μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μας άρεσε πάρα πολύ. Το έργο έχει μηνύματα εκτός από αντιπολεμικά και άλλα, όπως για την ιστορία, όπως για την εκκλησία. Mm-hmm. Έχει διάφορα μηνύματα και αυτό που κάνει είναι ότι φεύγοντας ο θεατής προβληματίζεται, σκέπτεται πάνω σε αυτό που είδε, δεν φεύγει απλά έτσι με ένα γέλιο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει ένα θεατρικό έργο ή μια παράσταση, οποιαδήποτε. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με αυτό το συγκεκριμένο έργο? Με αυτό το συγκεκριμένο έργο απλά θέλαμε η θεατρική ομάδα μας. Προσπαθήσαμε να διαλέξουμε ένα έργο. Είμαστε αρκετά άτομα. Βέβαια έχουμε χωριστεί τώρα σε ομάδες. Καθίσαμε κάτω, είδαμε κάποια θεατρικά έργα και μας άρεσε αυτό. Είχαμε και τον κατάλληλο Σβέικ. Οπότε αυτό είναι αλήθεια. Αποφασίσαμε να το παίξουμε. Και τελικά, μάλλον, σωστά κάναμε. Από την παράσταση «Ο καλός στρατιώτης Βέικ» για το nstv.gr, Ευαγγελία Ουζουνίδου.